Καλωσορίσατε στη Βόρεια Εύβοια. Πώς σας φάνηκε το οδικό δίκτυο? Όπως το γνωρίζετε, το οδικό δίκτυο είναι πάρα πολύ προβληματικό και νομίζω ότι πολύ δικαιολογημένα. Είναι το πρώτο ζήτημα το οποίο μου έθιξαν οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας σε οποιαδήποτε επικοινωνία είχα μαζί τους. Είναι κρίμα αυτός ο πανέμορφος τόπος, ο οποίος έχει τόσο σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές και στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα, να βρίσκεται απομονωμένος από τον κορμό της υπηρετικής Ελλάδος εξαιτίας ενός οδικού δικτύου, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1950. Κατά συνέπεια, η άμεση προτεραιότητα είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου και οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε όλα τα σημεία, ώστε να σπάσει επιτέλους η απομόνωση της Βόρειας Εύβοιας και να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να αναπτυχθεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων της. Η επίσκεψή σας μπορεί να μεταφραστεί ως προεκλογική εκστρατεία? Εγώ περιοδεύω συνέχεια. Και το κάνω εδώ και 2 χρόνια που είμαι υποδότης της Νέας Δημοκρατίας και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι και την ημέρα των ερχόμενων εθνικών εκλογών, όποτε και αν αυτές γίνουν. Και ο λόγος που το κάνω είναι ότι θέλω να έχω μια απευθείας, αδιαμεσολάβητη επικοινωνία με τους πολίτες, να ακούω τους προβληματισμούς τους και να τους μεταφέρω τις δικές μου σκέψεις και τον προγραμματικό λόγο της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα της χώρας. Γιατί αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει σήμερα είναι πώς θα ενώσουμε τους Έλληνες σε ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο θα δημιουργήσει δουλειές, θα μειώσει τους φόρους, θα φροντίζει τους πιο αδύναμους. Και η μόνη πολιτική δύναμη σήμερα στην Ελλάδα η οποία διαθέτει ένα τέτοιο σχέδιο για την εποχή μετά την έξοδο της χώρας από τα προγράμματα είναι η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό το σχέδιο θέλω να το μεταφέρω σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, εγώ ο ίδιος προσωπικά.